Είδες τι έγινε στη Λιβαδιά που παραλίγο να είχαμε τραγωδία με αυτή τη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, φίλες και φίλοι. Όπου γυναίκα έπιασε το τρένο στην πόρτα. Ναι. Πήγε να κατέβει η γυναίκα, είχε και τα τρία παιδάκια μαζί της και εκείνη την ώρα έκλεισαν οι πόρτες, όπου άρχιζε το τρένο να φεύγει και την έπαιρνε μαζί του. Έτσι, μέχρι δηλαδή στη τσιμεντένια πλατφόρμα. Αυτό τώρα, έγινε προσέξτε τώρα. Έτσι, και μπροστά στα μάτια των παιδιών της, αλλά και μπροστά στα μάτια άλλου κόσμου. Βεβαίως, του κυρίου Ανδρέα Κουτσούμπα, είναι πρώην βουλευτής, αυτόπτης μάρτυρας. Ο κύριος Κουτσούμπας ήταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο που είχαμε αυτό το περιστατικό και νομίζω και ο άνθρωπος ο οποίος φώναξε στον μηχανοδηγό για να σταματήσει. Κύριε Κουτσούμπα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Πραγματικά έτσι να τα πάρουμε από την αρχή, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στη Λιβαδιά με την γυναίκα αυτή, μητέρα τριών παιδιών. Ναι, θα μου επιτρέψετε λίγο συνοπτικά, το έχω αναλύσει, έχω καταθέσει αρμοδίως για ό,τι έγινε. Ήμουν στο σταθμό Λιβαδιάς γύρω στις 8.30 μαζί με ένα συμπολίτη φίλο μου, όπου είχα κατέβει για να πάρω το γιο μου που μου είχε ενημερώσει ότι ερχόταν με τον τρένο των 7 από Αθήνα και θα έφτανε 8.30 Λιβαδιά. Πράγματι η αμαξοστοιχεία έφτασε στις 8.30 στη Λιβαδιά και με λίγο κόσμο βέβαια άρχισε η αποβίβαση. Βλέπαμε στο τελευταίο βαγόνι να υπάρχει μια κίνηση για αποβίβαση. Εγώ δεν έβλεπα και το γιο μου βέβαια. Κάποια στιγμή βλέπω να ξεκινάει το τρένο και ένα μικρό να τρέχει πίσω από το τρένο και να φωνάζει από την εσωτερική γραμμή, να φωνάζει μαμά μου, μαμά μου. Κοιτάω γρήγορα απέναντι, βλέπουμε διάμεσα την πόρτα, την τελευταία πόρτα, να έχει σφυνωθεί μια γυναίκα και να σέρνεται περίπου, έτσι τώρα στα θρογενήκτα ήταν. Εγώ και ο συμπολίτης μου τρέξαμε γύρω στα 40-50 μέτρα. Ευτυχώς μας άκουσαν, σταμάτησε η αμαξοστοιχεία, έπιασε το μικρό να μπει στις γραμμές και σταμάτησε η αμαξοστοιχεία και αφού σταμάτησε και κατέβηκαν κάτω, άνοιξαν οι πόρτες και απεγκλωβίστηκε η κυρία. Ήταν μια κυρία που είχε ένα μικρό που είχε προλάβει να το βγάλει και άλλο ένα το είχε στα χέρια της, ήταν μέσα και άλλο ένα ήταν μέσα στο σταθμό. Δηλαδή ξεκίνησε προτού γίνει η πλήρης αποβίβαση, ξεκίνησε η αμαξοστοιχεία. Συγγνώμη, μας είπατε κύριε Κουτσούμπα, είπατε ένα παιδί το οποίο το είχε βγάλει έξω και άλλο ένα παιδί στα χέρια όταν έγινε το περιστατικό. Ναι, από τη μέσα πλευρά και ένα άλλο μέσα που ήταν πιο μεγαλύτερο. Ήταν με τα τρία παιδάκια. Ένα παιδί μέσα, ένα έξω και το τρίτο στην αγκαλιά της και η γυναίκα πιασμένη στις πόρτες. Μάλλον προς την αγκαλιά της ή στο τελευταίο σκαλοπάτι. Ναι, εγώ το μεταξύ επειδή δεν έβλεπα και το γιο μου, θεώρησα ότι τον έχει πιάσει και αυτόν κάποια άλλη πόρτα. Μέχρι να τον δω, ο οποίος έβλεπε την κυρία που την είχε σπινωμένη όταν κατέβηκε, όταν άνοιξαν οι πόρτες. Γιατί πρόλαβε και κατέβηκε ο γιος μου από προηγούμενη πόρτα. Επόπτης δεν υπήρχε στο σημείο εκεί να δει για το αν είναι ελεύθερος ο χώρος για να ξεκινήσει το τρένο πάλι. Όχι, στο τελευταίο βαγόνι εγώ δεν είδα επόπτη πάντως. Ευτυχώς δηλαδή η μικρή φώναξε, γιατί αν δεν φώναζε μικρή θα το πέραμε είδηση και θα συνέχιζε το τρένο την πορεία του. Σε μερικά μέτρα πιστεύω ότι θα έχει γίνει το μεγάλο κακό. Η μικρή φώναξε και πήδηξε αμέσως από την απέναντι γραμμή να το πιάσουν. Μπέσε μέσα και να φωνάξω μαζί με τον συμπολίτη, τρέχοντας, κυνηγάγαμε το τρένο, τις φωνές σταμάτησε, οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί. Ο μηχανοδηγός κατάλαβε από τις δικές σας φωνές ότι κάτι δεν πάει καλά και σταμάτησε το τρένο. Ναι, γιατί με ρώτησαν γιατί μας σταματάς, συμβαίνει κιόλας. Ναι, πείτε μας και λίγο αυτό, γιατί νομίζω ότι είχατε κι εσείς ένα θέμα εκείνη τη στιγμή από το προσωπικό του τρένου, της αμαξοστοιχείας, για ποιο λόγο φωνάζατε, γιατί τους παρεμποδίσατε και καλά την κυκλοφορία. Ναι, μου είπαν γιατί μας σταματάς και γιατί φωνάζεις, παρακολουθείς την κοινωνία και καθυστερείς και τα λοιπά, για τα οποία επιφυλάσσουμε. Τα οποία επιφυλάσσουμε, να μην πούν, δεν τα λέω δημόσια ακόμα, αλλά επιφυλάσσουμε, γιατί είναι σε προσωπικό. Θα κινηθείτε νομικά, δηλαδή, το σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά. Είπα επιφυλάσσουμε. Τελειώνει το περιστατικό, λοιπόν, η γυναίκα απεγκλωβίζεται. Μιλήσατε καθόλου μαζί της? Βεβαίως, όμως την περίμενα. Είχα ειδοποιήσει την εισαγγελέα 2 φορές τηλέφωνο για να του σταματήσει. Αυτοί σταμάτησαν, δεν φεύγαν αμέσως. Είπα δεν θα φύγετε. Περιμένω και μετά, μόλις απομακρύνθηκα, εγώ έφυγαν. Είχα ειδοποιήσει την εισαγγελέα, ήρθε και η αστυνομία. Είχα ειδοποιήσει τον ταξιάρχο, τον αστυνομικό διευθυντή. Έφυγε το τρένο, ειδοποιήθηκε η εισαγγελέα και συνελήφθησαν στη Λαμία. Στο Λιανοκλάδι, νομίζω. Στο Λιανοκλάδι, παραπάνω τους. Και ο επόπτης. Την κυρία, ναι, μαζί με τα μικρά, τη βγάλαμε στην άκρη, τη είπα να περιμένει εκεί. Περίμενε, ήρθε η αστυνομία, μας πήρε τα ονόματα, καταθέσατε, την ξέρω, ήταν μια κυρία, μια νεαρή κυρία. Η γυναίκα πώς ήταν, γιατί ξέρετε, είχε και τα 3 παιδιά, δεν είναι εύκολο. Σε ταραχή, αλλά δεν είχε χτυπήσει βέβαια, ευτυχώς δεν είχε χτυπήσει κάτι μικρές εκδορές. Νομίζω βγήκε χθες και σε κάποιου συναδέλφου στην τηλεόραση και είπε και αυτή ακριβώς επιβεβαίωση πλήρως το συμβάν. Τι να πει κανείς. Τέλος, καλά, πραγματικά θα είχαμε τραγωδία. Πάντως εξακολουθεί να δίνεται. όφιλα να κάνω αμέσως, να ειδοποιήσω τους αρμοδίους και όχι το κυριότερο. Εντάξει, ευτυχώς εδώ δεν έγινε το κακό, αλλά να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα κενό ασφαλείας στην επιβίβαση και την αποβίβαση του τρένου. Δεν υπήρχε άνθρωπος να δει. Γενικά, αυτή τη χαλαρότητα στο τρένο την πληρώσαμε πριν από 1,5 χρόνο πανάκριβα. Τώρα, αν κάποιοι εξακολουθούν να νομίζουν. Θα μου επιτρέψετε, γιατί είμαι σε μια συνάντηση να με απαντήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για τα όσα μας είπατε.